Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς εντοπίζουμε το βαλσαμόχορτο, σπαθόχορτο. Φύεται παντού μεν, αλλά σε επιλεγμένα μέρη, σε όλες τις περιοχές, αλλά σε επιλεγμένα. Εγώ ας πούμε έχω βρει δύο μόνο περιοχές όπου πηγαίνω και κόβω εκεί κάθε χρόνο. Αν δούμε λοιπόν περνώντας από το δρόμο ένα κίτρινο φυτό, ας το ελέγξουμε, λίγα είναι κίτρινα αυτή την εποχή Ιούνιο, και ας ψάξουμε γύρω. Όπου υπάρχει ένα, υπάρχουν πάρα πολλά. Τι το κάνουμε? Εγώ εγγυημένα έχω δοκιμάσει μετά από εγχείρηση σε τένοντα σπαθέλαιο. Πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουν γραφεί πάρα πολλά για κατάθλιψη, για ένα σωρό. Παιδιά, ψάξτε, δεν είμαι ειδικός να σας συμβουλέψω. Δεν είναι τυχαίο πάντως ότι συστήνεται από πάρα πολλούς και γιατρούς. Απλά για τη χρήση του να ενημερωθείτε σωστά. Γιατί το κάθε βότανο είναι φυσικό φάρμακο και έχει και παρενέργειες. Εγώ θα μαζέψω. Θα φτιάξω σπαθέλαιο. Μπορείτε να πίνετε κιόλας από αυτό. Ψάξτε τη δοσολογία, γιατί έχει και αυτό παρενέργειες. Και όπου το εντοπίσετε, μην το διαδίδετε παντού, γιατί θα σας το εξαφανίσουν. Δώστε σε φίλους, μοιράστε, αλλά το να το λέτε που είναι, δεν οφείλει πάντα. Αυτό λοιπόν είναι όλο. Εκεί που περνάμε κοιτάμε. Μόνο κάποιο άλλο του μοιάζει λίγο λουλουδάκι, αλλά αν κατέβετε θα το δείτε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία στο σπαθέλαιο.